Θέλω λίγο να πάμε λίγο στον Πλατανιά. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές Πλατανιάς, μια τουριστική περιοχή. Πηγαίνει καλά η αξιοποίηση εκεί του εγχώριου του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Έχουν αυξηθεί και οι αφίξεις σε σχέση με την περασμένη διετία. Υπάρχει ένας σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή, τον έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι βέβαια να υπάρξει και αυτή η αγοραστική δύναμη από την πλευρά των επισκεπτών, προκειμένου βέβαια να έχουμε τα ωφέλη. Θέλω να πάμε λίγο στον Δήμαρχο, αλλά πού θα εστιάσουμε? Θα εστιάσουμε στον πολιτισμό, θα εστιάσουμε στις δράσεις, που δεν αφορά μόνο τους ντόπιους, αφορά και τους ξένους που επισκέπτονται τον Πλατανιά και θα γίνουν μέρος μιας πολύ μεγάλης πολιτιστικής αλυσίδας. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλό μας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πολιτιστικό καλοκαίρι, σωστά, 2022, και έχουμε και το 12ο φεστιβάλ Γη Πολιτισμός Τουρισμός. Πολύ σωστά. Ένα φεστιβάλ που ξεκινήσαμε στην αρχή της διαδρομής μας, στον καλλικρατικό δήμο του Πλατανιά, το 2011, πιστεί σε ένα ραντεβού όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητές τους και κορυφώνεται στην Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, που είναι το Σεπτέμβριο. Με διάφορα happening και δρόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάδειξη και προϊόντων. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στείλουμε στην Πλατανιά ένα πατητήρι ζωντανό για όλους τους επισκέπτες μας και γεύονται προϊόντα κατευθείαν, τα οποία βγαίνουν είτε από το μούστο και την μουσαλεριά είτε οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια και μια σειρά άλλες παράλληλες δραστηριότητες. Όμως, τώρα το προηγούμενο διάστημα που είχε κινήσει και τις προηγούμενες μέρες, έχουμε στήσει κάποια πράγματα τα οποία νομίζω έχουν δείξει στον χρόνο ότι αντέχουν. Δηλαδή, έχουμε επαναφέρει το σινεμά στις πλατείες και στα χωριά μας. Όπως ήταν παλιά, θυμάστε, που υπήρχαν προβολές στις πλατείες που οι άνθρωποι αντάμωναν και βλέπαν μια ωραία είτε ελληνική ταινία είτε και ξένη ταινία. Είναι κάτι που το κάνουμε για συνεχή χρονιά Πέμπτη. Σινεμά στις πλατείες, το έχουμε ονομάσει αυτό και έχει τύχει της ανταπόκρισης, γιατί πάμε πάρα πολύ και στην ενδοχώρα του Δήμου μας και για τον οποίο είναι φυσικά και επισκέπτη, είτε είναι Έλληνας και χαίρεται για τις διακοπές, είτε φυσικά είναι ένας ξένος. Αντίστοιχα, υπάρχουν βραδιές οι οποίες έχουν να κάνουν μουσική. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουμε την ευκαιρία το μουσικό μας σχολείο με το μουσικό του σύνολο σε μια υπέροχη περιοχή όπως είναι η παραλία του Ταυρονίτη να μας χαρίσει μια παρουσία μουσικής. Και μάλιστα μια κάτω από το φως και τη σελήνη, η οποία θα είναι και σήμερα λαμπερή. Αντίστοιχα, τέτοιες βραδιές, αλλά και άλλα δρόμενα και για τους μικρούς μας φίλους, έχουν προγραμματιστεί για το πρωτοβουλικό μας καλοκαίρι. Και να σας πω και κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε και έχω την ευκαιρία από την εκπομπή να το πω. Ήδη από την Τετάρτη, δηλαδή από προχθές το βράδυ, η έκθεση που είχε γίνει με φωτογραφίες του Νίκου Τουμπασιά στο Πρόγειο των Βουκολιών, στο πλαίσιο των 200 ετών από την Επανάσταση 21, είναι πορτρέτα αγωνιστών, αλλά όχι τόσο γνωστών, αλλά και λιγότερο γνωστών τη Επαναστάσεως. Φιλοξενείται στην αίθουσα της Ένωσης Φωτογράφων Κρήτης εκεί στο Ηράκλειο και μέχρι τις 27 Ιουλίου. Όλη αυτή τη μεταφέρθηκε εκεί. Ήταν πρώτη φορά στην Πλατανιά που παρουσιάστηκε και ο καλλιτέχνης του Βασιλιάς, αλλά και οι επιμέλητες της έκθεσης, ο κ. Αφοντάκης ο πρώην, την έχουν στήσει με τη συνεργασία του Προέδρου και του Συμβουλίου. Κάθε στιγμή την έχουμε κάνει, αν θέλετε, μια προβολή και παραχώρηση, προκειμένου και οι άνθρωποι της περιοχής του Ηρακλείου να έχουν την ευκαιρία να δουν αυτή την έκθεση. Δήμαρχε, πού στέκομαι εγώ και πού πρέπει να εστιάσουμε σε αυτόν τον βιωματικό χαρακτήρα που έχετε προσδώσει σε αυτές τις δράσεις? Στην συμμετοχή, στην ενεργή συμμετοχή και σε αυτό το συνέστημα που προκύπτει, όχι μόνο για τον ντόπιο, όπως είπα στον προλογό μου, αλλά και για τον ξένο επισκέπτη. Να σας πω ότι τους ξένους, και αυτό προσδιορίζουμε και για φέτος να κάνουμε. Με τρενάκια, τα γνωστά τουριστικά τρενάκια, τους πάμε σε αμπελώνες, όπου τριγούν οι ίδιοι με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς λέω, βέβαια. Βλέποντας τη διαδικασία, τρώνε τη θέτα και το λάδι και την ελιά εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Και μετά το απόγευμα, έρχονται στο πανηγύρι που είναι στην πλατεία με τα πατητήρια και φυσικά όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που πηγαίνουν από τσιγκουριά, ρακόμελα, νουσταλευριά κλπ. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή συνέχεια να ευχηθούμε, Δήμαρχε. Καλή δύναμη στις εκδηλώσεις σας. Ακριβώς. Το σύστημα αυτό κάτι ψιλοχωλένει πάλι, παρότι έχουμε ανοίξει όλοι τις δράσεις μας. Δεν πάει να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχει επανέλθει από ό,τι φαίνεται από τα νούμερα το πρόβλημα των κορονοϊών. Από εκεί πέρα, ο τουρισμός νομίζω σαν νούμερα πάει καλά. Είπατε πολύ σωστά και εύστοχα στην εισαγωγή σας σε ό,τι αφορά το εισόδημα. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε και την απέτηση να έχουμε και τους πιο ψηλούς εισοδηματίες επισκέπτες. Αλλά έστω να βγει η σεζόν, Δήμαρχε. Οι υποδομές μας είναι και το επίπεδο το οικονομικό των τουριστών που έρχονται. Μάλιστα, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Ακριβώς.